Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 663, σελίδα 663, από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου, νιζήτα, 57 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 663, νιζήτα, 57 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Επί όρους υψηλού και μετεώρου έβαλε την κλίνη σου και εκεί ανέβεις για να προσφέρεις θυσίαν και ο πίσω των θυρών και των παραστατών έστησας το μνημόσυνόν σου, διότι εξεσκέπασα σε αυτήν αποστατήσασα απ' εμού και ανέβεις. Επλάτινα στην κλίνη σου και συνεφώνησας με τεκείνον. Ηγάπησα στην κλίνη αυτών έκλεξα στους τόπους. Υπήγες μάλιστα προς το βασιλέα με χρήσματα και ύφηξα στα αρώματά σου και απέστειλας μακράν τους πρέσβεις σου και ταπείνωσες σε αυτήν με χρυσάδου. Εκοπίασας εις το μάκρος της οδού σου και δεν είπας εις μάτιν κοπιάζω. Έβρισκας το ζήν δια της χειρός σου δια τούτο δεν απέκαμας. Και τι να επτοήθεις ή εφοβήθεις ώστε να ψευστείς και να μη με ενθυμηθείς μηδέν να θέσεις τούτο εν την καρδία σου. Δεν είναι διότι εγώ σιώπησα μάλιστα προπολού δια τούτο σύ δεν με εφοβήθεις. Εγώ θέλω απαγγείλει τη δικαιοσύνη σου και τα έργα σου, όμως δεν θέλουσι σε ωφελήσει. Όταν αναβοήσεις ας σας ελευθερώσω συν η συνηγμένη σου, αλλά ο άνεμος θέλει αφαρπάσει πάντα σε αυτούς. Η ματαιότης θέλει λάβει αυτούς. Ο ελπίζων όμως επ' εμέ θέλει κληρονομήσει την γην και αποκτήσει το Άγιον μου όρος. Και θέλω υπή, υψώσατε, υψώσατε. Ετοιμάσατε την οδόν, εκβάλλατε το πρόσκομα από τη οδού του λαού μου. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, δια να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Διότι δεν θέλω δικολογή αιωνίως, ούτε θέλω είστε πάντοτε ορκισμένος. Επειδή τότε ήθελον εκλείψει απέμπροσθέν μου το πνεύμα και η ψυχέ τας οποίας έκαμον. Δια την ανομίαν της εσχροκερδίας αυτού οργίστην και επάταξα αυτόν. Έκρυψα το πρόσωπό μου και οργίστην. Αλλά αυτό συκολούθησε πεισματοδός την οδόν της καρδίας αυτού. Είδον τα σοδούς αυτού και θέλω ιατρεύσει αυτόν και θέλω οδηγήσει αυτόν και θέλω δώσει, και δώσει πάλι παρηγορίες εις αυτόν και στους τεθλιμμένους αυτού. Εγώ δημιουργώ τον καρπόν των χιλέων. Ειρήνην, ειρήνην εις τους μακράν και εις τους πλησίων, λέγει Κύριος, και θέλω ιατρεύσει αυτόν. Ιδέα σεβής είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα, όταν δεν δύναται να ησυχάσει και τα κύματα αυτής εκρύπτουσι κατά πάτημα και πυλών. Ειρήνην δεν εις τους ασεβείς, λέγει ο Θεός μου. Αμήν. Στη ζωή μας ο κάθε άνθρωπος αλλά και ο κάθε χριστιανός έχει επιδιώξεις, καταβάλει προσπάθειες, έχει οράματα, θέλει να καταφέρει πράγματα, θέλει να πετύχει πράγματα, θέλει να ευωδώνεται, θέλει να αυξάνεται, όμως ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι υπάρχουν δύο όροι πνευματικά στα οποία ο άνθρωπος έξω από τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές ακόμη διακρίσεις υπάρχουν δύο όροι όπου ο άνθρωπος οδηγείται για τις πνευματικές διακρίσεις και για να το πω πιο σωστά για την εύνοια και την ευόδοση
στα πνευματικά. Υπάρχει το όρος το υψηλόν και το μετέωρον, στο οποίο ανεβαίνει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις και ικανότητες, καθώς οδηγείται από την έπαρση της καρδιάς του και από την αλαζονία του πνεύματός του, για να επιτύχει και να αυξηθεί πνευματικά. Από την άλλη μεριά υπάρχει το όρος του Κυρίου το Άγιον, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανέβει από μόνος του αν δεν τον ανεβάσει ο Θεός, και μάλιστα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δύο λοιπόν όροι, τα οποία στέκονται κάθε στιγμή, θα τολμούσα να πω κάθε λεπτό, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, μπροστά υψωμένα, και καλείται ο άνθρωπος, ο χριστιανός, πάντα για τους χριστιανούς μιλάμε σήμερα, για τα παιδιά του Θεού, καλείται ο άνθρωπος να εκλέξει και να ανέβει. Εάν τον κατευθύνει η επιθυμία της καρδιάς του και η έπαρση της καρδιάς του, αλλά και η αλαζονία του πνεύματός του, τότε θα εκλέξει και μπορεί και κατά συνέχεια να εκλέγει το όρος το υψηλόν και το μετέωρον. Αν όμως οδηγείται από το Λόγο του Θεού και διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, τότε θα βρει τρόπο ο Θεός, παρόλα τα λάθη και τις αδυναμίες των ανθρώπων, να τον οδηγήσει στο όρος, στη γη της ευλογίας και στο όρος το Άγιον. Ας δούμε όμως τις δύο αυτές καταστάσεις, που είναι εκλογή του ανθρώπου, ώστε να γνωρίσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού το τίμιον αλλά και το αχρίον, ώστε να εκλέξουμε το τίμιον και να απορρίψουμε το αχρίον. Ο Λόγος του Θεού μιλάει λοιπόν τότε για το λαό Ισραήλ. Σήμερα ο Ισραήλ του Θεού είναι η Εκκλησία του Θεού, και ομολογεί ότι επί όρους υψηλού και μεταόρου έβαλες την κλίνη σου, δελεάστηκες, έβαλες την κλίνη σου εκεί πάνω και ανέβηκες για να προσφέρεις θυσία εις το Θεό. Θέλοντας να προσφέρεις θυσία εις το Θεό, θέλοντας να προσφέρεις ακόμη και το σώμα σου θυσία, ζώσα, ευάρεστο εις το Θεό, έκανες κακή εκλογή και ανέβεις σε όρος υψηλών και μετέωρων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πίσω από τις στήρες και τους παραστάτες του οίκου σου, το οποίο έθεσε σε πάνω στο όρος το υψηλόν και το μετέωρον, αντί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού να γράφεις εδάφια και το Λόγο του Θεού, ώστε να δοξάζεται ο Θεός μέσα από αυτά, έγραψες τα δικά σου, ώστε να είναι εις μνημόνισινόν σου και εις δόξα σου τα πάντα μέσα στον οίκον, τον οποίον κατεσκεύασες στο όρος το υψηλόν και το μετέωρον. Αυτόν τον τρόπο δεν κατάλαβες, λέει ο Θεός, ότι αποστάτησες από μένα, και το αποτέλεσμα αυτής της συγκεκριμένης αποστασίας που οφείλεται στη λάθος επιλογή σου για το πού θα ανέβεις, πού θα προσπαθήσεις να ανέβεις, πού θα φτάσεις, τι θέλεις να καταφέρεις, επλάτινες την κλίνη σου, ανακάστηκες να συμφωνήσεις με εκείνους που είναι στο όρος αυτό, αγάπησες τον τόπο της κατοίκησής τους και την κλίνη τους, και έκλεξες άλλους τόπους από αυτούς που έχει εκλέξει ο Θεός για το λαό του. Αλλά αυτά που έμαθες από το Λόγο του Θεού άρχισες να τα εφαρμόζεις, προσοχή, πάνω στο όρος το υψηλόν και το μετέωρον. Πλησίασες το βασιλιά των αιώνιων με χρήσματα, με προσφορές.
αύξησε τα αρώματά σου προσφέροντάς τα εις τον παντοδύναμο Θεό. Έστειλες ακόμη και πρέσβεις αποσταλμένους να μιλήσουν για το Θεό σου. Ταπείνωσες τον εαυτό σου έως άδου. Ό,τι ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού το έκανες, αλλά στο όρος το υψηλόν και το μετέωρον. Ταπείνωσες τον εαυτό σου έως άδου και εκοπίασας, γιατί είναι γεγραμμένο ότι κατά τον κόπο εκάστου λαμβάνει ο πιστός το μισθό του από τον ουρανό. Αλλά και η ταπείνωσή σου και τα έργα σου δεν σκέφτηκες ότι είναι ανώφελα, δεν θα σε ωφελήσουν, γιατί διάλεξες λάθος τόπο να σταθείς, έκλεξες λάθος τόπο να λατρεύσεις και να δοξάσεις το Θεό. Και δεν σκέφτηκες ότι εις μάτιν κοπιάζω και δεν απέκαμες, γιατί πράγματι με τις προσπάθειές σου, με τη δύναμή σου και την ισχύ σου τα κατάφερες. Αλλά τα κατάφερες λέγοντας και ψεματάκια. Δηλαδή κατάφερες όχι με ειλικρίνεια, όχι με καθαρότητα, αλλά με τη δική σου την προσπάθεια κατάφερες και δεν σκέφτηκες ότι έπρεπε να φοβάσαι το Θεό και όχι τους ανθρώπους, να αρέσεις στον Θεό και όχι στον εαυτό σου, να αρέσεις στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Και τώρα εγείρεται ο Θεός, εφόσον για πολύ χρόνο αισιώπησε. Και επειδή αισιώπησε, πήρες θάρρος εσύ και συνέχισες νομίζοντας, και εδώ είναι αδερφοί αγαπητοί το κρίσιμο σημείο, νομίζοντας ότι κάνεις το θέλημα του Θεού, νομίζοντας ότι είσαι στο θέλημα του Θεού. Γιατί πράγματι αυτά τα οποία κάνεις είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι και ευάρεστα, αλλά το βασικό σημείο στο οποίο δεν έδωσε σημασία είναι η επιλογή του τόπου, η εκλογή σου για το πού, το πώς το βρήκες, το πού απέτυχες, γιατί ακολούθησες την καρδιά σου με την έπαρσή της και το πνεύμα σου με την αλαζονία της, με την αλαζονία του, και τη λογική σου με τη δική σου τη σοφία. Όμως τώρα τέλειωσαν τα ψέματα, τώρα εγώ θα απαγγείλω τη δικαιοσύνη σου, ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη τη δική μου, και εγώ θα απαγγείλω τα έργα σου ότι δεν έχουν καμία σχέση, ώστε να είναι βάρεστα εις εμένα. Και τότε θα δούμε αν αυτά τα οποία έπρατες θα σε ωφελήσουν όταν θα έρθεις αντιμέτωπος με μένα. Εσύ ο επιτυχημένος, εσύ ο οποίος έκλεξες όρος υψηλών και μετέωρων, και εσύ ο οποίος αγωνίζεσαι να κάνεις το θέλημα του Θεού σε αυτό το όρος, το υψηλών και το μετέωρον, της αποστασίας και της απομάκρυνσης από το Θεό. Όμως ανάμεσα σε όλους αυτούς που βρίσκονται εκεί, ο Θεός στρέφει το βλέμμα του και ψάχνει να βρει ένα μικρό υπόλοιπο. Φανερώνει την οδόν διαφυγής, την οδόν που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευλογία και θα τον απομακρύνει από την κατάρα.
γιατί αυτή η επιλογή οδηγεί σε κατάρα και σε απώλεια. Ο Θεός όμως είναι αγαθός. Ο ελπίζων επεμέ όπου και να βρίσκεται, ό,τι και να κάνει, όσα λάθη και να κάνει, ο ελπίζων επεμέ θα βρω τρόπο να τον οδηγήσω να κληρονομήσει εν τέλει τη γη της ευλογίας, παρόλα τα λάθη του, παρόλο τις λανθασμένες επιλογές του. Επειδή ελπίζει σε μένα, μόνο και μόνο αυτό, θα βρω τρόπο να τον οδηγήσω στην γη της επαγγελίας και της ευλογίας και θα τον βοηθήσω να αποκτήσει το Άγιον όρος για τόπο κατοίκησής του. Και πώς θα το κάνω, λέει ο Θεός? Θα πω: υψώσατε, υψώσατε και ετοιμάσατε την οδόν. Υψώσατε και δημιουργήστε έναν καινούριο δρόμο. Σε ποιους θα το πει? Σε όλες τις δυνάμεις. Εκβάλατε το πρόσκομα από την οδόν που οδηγεί στη γη της ευλογίας και στο όρος το Άγιον. Ανοίξτε δρόμο. Ανοίξτε δρόμο, δρόμο αγαθό. Είναι αυτό που όταν ανοίγει ο Χριστός, κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Και όταν κλείσει ο Χριστός, κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Και εξηγεί τη λογική του ο Θεός προς τα παιδιά του μέσα από το λόγο του. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι Άγιος. Εγώ που κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο που να έχει πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου για να κατοικήσω εγώ μαζί του όπου αυτός κατοικεί, αν και δεν κατοικεί εκεί που κατοικώ εγώ. Δεν έρχεται αυτός να κατοικήσει στο όρος μου το Άγιο, θα πάω εγώ να κατοικήσω στην καρδιά του για να τον οδηγήσω στο όρος μου το Άγιο. Μόνο και μόνο επειδή μέσα στην επιτυχία και στην ευόδοση την ανθρώπινη με τη σοφία, τη γήινη, τη ζωώδη, την δαιμονιώδη, μέσα στην επιτυχία στην οποία βρέθηκε παρόλο το λάθος της δικής του επιλογής, ο Θεός, και στον Θεό ανήκει να εφορά επάνω σε όλους τους ανθρώπους, παρακολουθεί και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τελεία ενώπιον του Θεού, να ελπίζει μόνο στο Κύριο, ώστε μέσα από αυτόν, όταν θα τον επισκεφθώ, να φανερωθεί η χάρις μου, το έλεος μου, η δόξα μου, να φανερωθεί η αιώνια ζωή. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Έξω από οποιαδήποτε λάθη, έξω από οποιασδήποτε κακές επιλογές, έξω από οτιδήποτε αμαρτωλό και αν υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου, στο περιβάλλον του ανθρώπου, στην πορεία του ανθρώπου, εάν ο Θεός διακρίνει μέσα στην καρδιά του ελπίδα στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, ώστε καθώς ελπίζει μόνο στο Θεό να αποδεικνύεται, επειδή ελπίζει μόνο στο Θεό να αποδεικνύεται ότι το πνεύμα του είναι ταπεινού ανθρώπου και η καρδιά του συντετριμένου ανθρώπου, ο Θεός όχι μόνο θα τον επισκεφθεί, αλλά θα τον επισκεφθεί και θα κατοικήσει μέσα σε αυτόν, ώστε μόνο ο Θεός μπορεί να ζωοποιήσει το πνεύμα το ταπεινό και να ζωοποιήσει τη συντετριμένη καρδιά,
και δεν θα σκέφτεται πια να απαγγέλει κατηγορίες ο Θεός εναντίον του ανθρώπου αυτού για τις κακές αποφάσεις του, για τις παραβάσεις του, για τις ανομίες του και για τις αμαρτίες του. Δεν θα απαγγέλει κατηγορίες γιατί ακολούθησε πεισματωδώς την οδόν της καρδιάς του και δεν ερώτησε τον Κύριο προς τα πού να πάει. Ο Θεός λέει, εγώ είδα την οδόν του, δεν είναι καλή, είδα τις αποφάσεις του, δεν είναι σύμφωνες με το θέλημά μου, είδα την εκλογή του, δεν είναι βάρεστη σε μένα, είδα τα έργα του, είναι ανώφελα, είδα την ταπείνωσή του, δεν μπορεί η ταπείνωση του είδους αυτού να φέρει την ύψωση του Θεού. Αλλά επειδή η ελπίδα του είναι σε μένα, εγώ θα τον ιατρεύσω, Κύριε Θεέ μου. Θα ιατρεύσω και θα ελευθερώσω και τους δικαίους εχμαλωτισθέντας. Εγώ είμαι αυτός που αλλάζω τα πράγματα, όσο και άσχημα να είναι και να έχουν γίνει, εκ των αποφάσεων των ανθρώπων, με μία προϋπόθεση: η ελπίδα μας στον Κύριο. Αυτό ισχύει για όλους μας, σε όποια κατάσταση και αν βρεθείς, ό,τι και να έχεις κάνει που δεν αρέσει στο Θεό, όσο και να έχεις σκεφτεί και να έχεις σταθεί σε τόπους μακριά από το Θεό, όσο και η αποστασία σου να είναι πλήρης, εάν γνωρίσεις ότι υπάρχει οδός ευλογίας, την οποία μόνο ο Θεός μπορεί να την υψώσει και να τη φέρει μπροστά σου, μόνο ο Θεός μπορεί να την καθαρίσει και μόνο ο Θεός μπορεί να σε οδηγήσει, καθώς θα ζωοποιήσει το πνεύμα σου το ταπεινωμένο και την καρδιά σου το συντετριμένη, και θα σε οδηγήσει στη γη της ευλογίας και στο όρος το Άγιο. Εγώ θα σε παρηγορήσω, εγώ θα σε βοηθήσω, εγώ θα σε παρηγορήσω, εγώ θα σε ενισχύσω, εγώ θα σε στηρίξω, εγώ θα αναλάβω το υπόλοιπο. Μη σκέφτεσαι ότι δεν γίνεται τίποτα καλό στη ζωή σου, γιατί αυτό οφείλεται στις επιλογές σου. Εάν τώρα όμως όχι αλλάξεις επιλογές, γιατί δεν μπορείς, μερικές φορές είμαστε παγιδευμένοι στα λάθη μας, παγιδευμένοι στις αποτυχίες μας, στις αμαρτίες μας, δικαίως εχμαλωτιζόμαστε. Αλλά υπάρχει η οδός που οδηγεί στο όρος το Άγιον, που πρέπει να το εκλέγουμε κάθε φορά. Και η οδός αυτή είναι και ξεκινάει από το να ελπίζουμε μόνο στο Θεό. Η ελπίδα μας να είναι μόνο ο Κύριος. Τότε ο Θεός βρίσκει τρόπο. Έρχεται και κατοικεί ανάμεσά σου, μέσα σου. Έρχεται και κατευθύνει την οδό σου. Ανοίγει πόρτα που κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Ελευθερώνει δρόμους που κανείς δεν έχει περπατήσει. Δημιουργεί νέα πράγματα, νέες καταστάσεις, αυτές που δεν μπορεί να φανταστεί ανθρώπινο μυαλό, που ο οφθαλμός δεν είδε, που οτίον δεν ήκουσε, σε καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν. Δεν υπάρχει αδύνατον στο Θεό. Τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Αρκεί να δεσμεύσουμε την καρδιά μας και να την κατευθύνουμε να ελπίζει μόνο στον Κύριο, με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και την αγάπη του Θεού Πατρός. Εάν μεταφέρουμε
το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή μας, το οποίο, από το οποίο εξαρτώμεθα, στο οποίο στηριζόμαστε και από το οποίο ζητάμε να είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τότε όλα μεταμορφώνονται. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του Ευαγγελίου. Θα μεταμορφώσει τη ζωή σου. Θα μεταβάλει τις καταστάσεις όποιες και αν ζεις. Κάνει ο Θεός μεγαλεία. Κάνει πράγματα που δεν μπορεί να τα φανταστεί ο άνθρωπος. Και όχι μόνο σε σένα. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι σημαντική μέρα. Σήμερα να ζητήσουμε από το Θεό να στρέψουμε την καρδιά μας και το πνεύμα μας, την καρδιά μας συντετριμένη, το πνεύμα μας ταπεινωμένο, να ελπίσουμε μόνο στον Κύριο. Και επειδή πολλές φορές, τις περισσότερες, δεν μπορούμε μόνοι μας να τυθασεύσουμε την καρδιά μας, που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και μερικές φορές είναι άγριο θηρίο, σκληρή, αμετανόητη. Και επειδή ακόμη δεν μπορούμε να τυθασεύσουμε και το πνεύμα μας που είναι αλαζονικό, μπορούμε όμως να πλησιάσουμε το Θεό με καρδιά συντετριμένη, πνεύμα ταπεινού, καθώς θα το ζητήσουμε από τον Κύριο. Χάρισέ μας, Κύριε, σήμερα καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Χάρισέ μου, Χριστέ μου. Χάρισέ μας, Κύριε, σήμερα πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Και κάμε, Κύριε Θεέ μου, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα με όλη μας την καρδιά και με όλη μας τη σκέψη ότι μόνο Εσύ είσαι Κύριος των Κυρίων, μόνο Εσύ μπορείς, μόνο Εσύ θέλεις, μόνο Εσύ μας αγαπάς και μόνο Εσύ, εάν αποφασίσεις, μπορείς να μεταμορφώσεις τα πάντα. Αμήν, αδερφοί. Εάν η ελπίδα σου είναι ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει τα πάντα, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μάλιστα σε καλό δρόμο που δεν τον επιλέγουμε πια εμείς, αλλά τον ανοίγει ο Χριστός ειδικά για μας. Σε καλό δρόμο θα βρεθείς όταν πάρεις στερεά απόφαση ότι ο μόνος που μπορεί να είναι φίλος σου, βοηθός σου, σωτήρας σου, λυτρωτής σου, Κύριός σου και Θεός σου είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Ιησούς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατόν εάν πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού, γιατί τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και τότε θα βλέπουμε, θα ζούμε, θα απολαμβάνουμε τα νέα πράγματα που ο Θεός προκαταβολής κόσμου έχει ετοιμασμένα για κάθε έναν ο οποίος στη συγκεκριμένη στιγμή που ο Λόγος του Θεού θα φτάσει στην καρδιά του, θα πάρει την αγαθή απόφαση να πει τελειώσανε, σε κανέναν δεν θέλω να αρέσω άνθρωπο, σε ούτε στον εαυτό μου, δεν έχω δική μου επιλογή, η επιλογή μου είναι μία, Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μόνο εσένα, Κύριε, θέλω, μόνο εσένα επικαλούμε, μόνο από σένα ζητάω βοήθεια, μόνο εσένα πλησιάζω, γιατί ξέρω ότι μόνο εσύ με αγαπάς με αγάπη αιώνια, ξέρω ότι μόνο εσύ είσαι ο παντοδύναμος Θεός που τα πάντα μπορείς και μόνο εσύ είσαι ο αγαθός Θεός που με αγαπάς και θέλεις. Και ο Θεός έρχεται με όλη την αγαθοσύνη Του, την αλήθεια του Λόγου Του και βεβαιώνει: είδα την οδόν αυτού, θα τον ιατρεύσω και θα τον οδηγήσω και θα δώσω πάλι παρηγοριά εις αυτούς. Και το μυστικό, και όχι μόνο σε αυτόν, και στους τεθλιμμένους του και σε αυτούς που εξαιτία σου
ή εξαιτίας της αμαρτίας ή εξαιτίας άλλων πραγμάτων, ζούνε μέσα στη θλίψη, στην ταλαιπωρία, στην απελπισία, στην απόγνωση του όρους του υψηλού και του μετεώρου, που και εσύ περπάτησες και ανέβηκες. Δηλαδή ο Θεός υπόσχεται, εάν εσύ όχι απλώς μετανοήσεις, αν εσύ κατανοήσεις ότι δεν υπάρχει βοήθεια από κανέναν, δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να αλλάξει αυτά τα οποία δημιούργησες ή δημιουργηθήκανε και στα οποία είσαι μπλεγμένος, είσαι μπλεγμένη, ζεις, παρά μόνο εάν ελπίσεις με όλη σου την καρδιά στον Ιησού Χριστόν, το πλησιάσεις, ταπεινώσεις το πνεύμα σου, συντρίψεις μπροστά σου την καρδιά σου λέγοντας ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα Κύριε, μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ είσαι η ελπίδα μου, τότε ο Θεός είναι έτοιμος να αλλάξει τα πάντα και θα τα αλλάξει. Και αυτό δεν ισχύει για έναν, για όλους μας ισχύει, γιατί έχει τη δυνατότητα ο Θεός να αλλάζει, να αλλάζει, όχι μια φορά, να αλλάζει τη ζωή μας κατά πάντα σε αυτούς που ελπίζουν μόνο σε Αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ δημιουργώ και τον καρπό των χιλέων. Εγώ θα σου δίνω και χίλι καρποφόρα. Θα σε κάμω σαν το στόμα μου ώστε όταν μιλάς να μιλάω εγώ. Και επειδή όταν μιλάς θα μιλάω εγώ, τα λόγια σου δεν θα είναι ανώφελα, τα έργα σου δεν θα είναι ανώφελα, η ταπείνωσή σου δεν θα είναι άχρηστη, αλλά ο Θεός θα δημιουργήσει καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Και το αποτέλεσμα, η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάει πάντοτε την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου. Η ειρήνη του Θεού θα είναι αυτή που θα αγιάζει το σώμα σου, την ψυχή σου και το πνεύμα σου, όχι μόνο σε σένα αλλά στο κάθε έναν για τον οποίο προσεύχεσαι, εσύ που η ελπίδα σου είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και θα υπάρχει γιατριά σώματος, ψυχής και πνεύματος, όχι μόνο σε σένα αλλά και σε όλους τους άλλους στους οποίους θα μιλάς, και με την καθαρότητα των χειρών σου ο Θεός θα τους σώζει. Και εκεί θα δημιουργηθεί πλέον ένα χάσμα μεταξύ ευσεβούς και ασεβούς. Η ειρήνη του Θεού στους ευσεβείς, ταραχή θανάτου στους ασεβείς. Γιατί ναι μεν εσύ και εγώ και ο καθένας μας παίρνουμε την απόφαση, αλλά και οι άλλοι για τους οποίους προσευχόμαστε θα πρέπει να πάρουν και αυτή την απόφαση. Αλλά η απόφαση αυτή δεν εξαρτάται από σένα, αλλά η καλή απόφαση που θα πάρουν θα είναι αποτέλεσμα της καρποφορίας που χαρίζει ο Θεός στα λόγια σου. Υπάρχει οδός επιστροφής, υπάρχει οδός ευλογίας, δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει κάτι που ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει, αρκεί να βρει τον κατάλληλο συνεργάτη. Και ο κατάλληλος συνεργάτης δεν είναι ο σούπερ πνευματικός άνθρωπος, δεν είναι ο τέλεια Άγιος, που είναι και αυτός, αλλά ο καλύτερος συνεργάτης του Θεού είναι αυτός που θέλει να προσδιορίσει και να κατευθύνει την ελπίδα του μόνο στον Ιησού Χριστόν, γνωρίζοντας ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αμήν.